984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στην κατάψυξη μπαίνει σταδιακά από σήμερα η χώρα, με πολυήμερο δρυμή ψύχος. Τα χιόνια φαίνεται ότι θα κάνουν την εμφάνισή τους σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, όπως και στα νησιά. Βάσει των όσων λέει στον 984 ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Αναφέρει πως η επέλαση του χιονιά ξεκινά σταδιακά από σήμερα και από τη Βόρεια Ελλάδα. Από το Σάββατο φαίνεται να επηρεάζεται η Κρήτη. Η πανδημία δεν πλησιάζει στο τέλος της, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απευθύνοντας έκκληση στους παγκόσμιους ηγέτες να τηρήσουν στάση ευθύνης, καθώς η τεράστια διάδοση της Όμικρον εγκυμονεί υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση νέων επικίνδυνων στελεχών κορονοϊού. Μεγάλη ανησυχία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από τις καταγραφές αυτοκτονιών νέων ανθρώπων ηλικίες 15 έως 29 ετών τους τελευταίους μήνες σε όλη την Ευρώπη, καθώς η πανδημία COVID-19 έχει επιβαρύνει και την ψυχική υγεία των Ευρωπαίων. Στην παράταση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, για μία εβδομάδα προχώρησε η κυβέρνηση μετά και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα συνεχίσουν έως και την Κυριακή 23 Ιανουαρίου να λειτουργούν μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, χωρίς μουσική, μόνο με καθημερινούς πελάτες και με όριο τα 6 άτομα ένα τραπέζι. Το ποσοστό πληρότητας στα γήπεδα και στις αθλητικές διοργανώσεις δεν θα ξεπερνά το 10% και έως τα 1.000 άτομα, ενώ παραμένει και η υποχρέωση της χρήσης μάσκας υψηλής προστασίας ή διπλής μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σούπερ μάρκετ και από το προσωπικό των καταστημάτων εστίασης. Με κορονοϊό, νοσηλεύεται ένα 13χρονο παιδί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται πάρα πολύ καλή από τους γιατρούς. Δεν είναι διασωληνωμένο. Ο 13χρονος με καταγωγή από το Ρέθυμνο είναι εμβολιασμένος, ενώ δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας σύμφωνα με τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού. 236 σήμερα οι νοσηλείες στις κλινικές COVID των νοσοκομείων της Κρήτης και 44 στις ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 32 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 87 ασθενείς. Ακολουθεί το Πανεπιστημιακό με 62. 1.749 ήταν χθες τα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη, 751 στο Ηράκλειο, 139 στο Λασίθι, 287 στο Ρέθυμνο και 572 στα Χανιά. Την ενεργοποίηση εμβολιαστικών γραμμών για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών σε 26 νησιά της χώρας ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. Από σήμερα μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού για την τέταρτη δόση του εμβολίου εναντί του κορονοϊού 500.000 ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών. Εν τω μεταξύ, εντός Φεβρουαρίου θα ληφθεί απόφαση από την κυβέρνηση για το τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που τελούν σε αναστολή καθηκόντων μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αναστολή 11 τμήματων σε σχολεία όλων των νομών της Κρήτης έφερε η αύξηση των κρουσμάτων χθες, καθώς ξεπέρασαν το 50-1. Μέχρι τη Δευτέρα θα μπορούν να προμηθεύονται τα self-test οι μαθητές προκειμένου να προσέρχονται στα σχολεία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας. Δεδομένου ότι το πρώτο self-test της επόμενης εβδομάδας για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη, τα φαρμακεία θα διαθέσουν τεστ και τη Δευτέρα 24 του μήνα προς διευκόλυνση όλων. Πικετοφορία το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας διοργανώνει η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Η ασφάλεια λειτουργίας των σχολείων, η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, η αναπλήρωση των κενών θέσεων οσούντων εκπαιδευτικών στις θέσεις μεταξύ άλλων της Ένωσης, όπως ο πρόεδρος της Πολύδωρας Κουτσαφτάκης είπε στον 984. Στο πλευρό της Ένωσης μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, φοιτητικοί σύλλογοι, όπως επίσης και σωματεία εργαζομένων. Στα 18 τα λύκεια και γυμνάσια του νομού που τελούν υποκατάληψη σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Τα κλειστά λύκεια είναι 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, Αγίων 10 Αλικαρνασσού Χάρακα, Πόμπιας και Μελισσών. Τα γυμνάσια που τελούν υποκατάληψη είναι τα 10ο, 12ο, Αλικαρνασσού Πύργο Μελισσών, Πόμπιας Αγίων 10, Μουσικό και Καλλιτεχνικό. Ενώπιον των λειτουργών της δικαιοσύνης στο Ηράκλειο προσέρχονται την ίδια ώρα οι αρνητές γονείς
που δεν στέλνουν τα παιδιά του σχολείο. Οι κοινωνικοί λειτουργοί θα έρθουν σε επαφή με τις οικογένειες μόνο εφόσον οι αρνητές γονείς δεν πιστούν από τους εισαγγελείς και αντιεισαγγελείς ανηλίκων και συνεχίσουν να κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τα σχολεία. Θέλει αντιδράσεων για τη μείωση των αποδοχών των γονέων στον ιδιωτικό τομέα σε ποσοστό κατά 50% τις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού αν νοσήσουν τα παιδιά και μείνουν σπίτι. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, θεωρώντας προφανώς υπαίτιους τους γονείς για την νόσηση των παιδιών τους, τους τιμωρεί παραδειγματικά, αφαιρώντας τους κοινικά το 50% των αποδοχών τους για τις μέρες που θα κάνουν χρήση της ειδικής άδειας ασθένειας, σημειώνει σε γραπτή δήλωσή του ο Σωκράτης Βαρδάκης. Με τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται η χορήγηση από την άλλη άδειας ειδικού σκοπού μεταποδοχών για τους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, παιδιών προσχολικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης που διαγνώσκονται θετικά στην COVID-19 και με την αυτονόητη δυνατότητα επέκτασής της για όσες ημέρες τα παιδιά παραμένουν θετικά και χρειάζεται να παραμείνουν στο σπίτι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό καλεί σε σύσκεψη την 3η 25 Ιανουαρίου στις 6 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου, στην Παλιά Λαχανογορά, όλα τα εργατικά σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τη διεκδίκηση ουσιαστικών μετρών προστασίας των συνθηκών στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς έναντι της COVID. Υποστελέχωση νοσοκομείων, μονοθεματική υγεία, πληγωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ελλειπή υγειονομικά μέτρα, μεταξύ των θεμάτων που θέτει ο πρόεδρος του Σωματείου Δημήτρης Βρυσαλής, μιλώντας στον 984. Ανοιχτή επιστολή του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στον Υπουργό Εργασίας, με έτοιμα να δοθεί νέα παράταση υποβολής ενστάσεων 15 ημερών στους 486 ανεμβολίες τους εργαζόμενους, τους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, αν και ήταν συνεπείς με τις διαδικασίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου που έπρεπε να ακολουθήσουν. Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθούν επιπλέον 1.500 πρόστιμα σε ανεμβολίες τους εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας, με την ανεργία να καλπάζει και την ακρίβεια να επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά. Λυγίζουν οι επαγγελματίες στο νομό Ηρακλείο από τη μεγάλη ακρίβεια που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων νομού Ηρακλείου Μπαμπιλικάκη να λέει ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην υλοποίηση σημαντικών δεσμεύσεων απέναντι στις επιχειρήσεις. Με συνέπεια, η νέα χρονιά να έχει μπει επιφέροντας ακόμα μεγαλύτερα χτυπήματα σε βάρος των επιχειρήσεων. Με υψηλές τιμές φυσικού αερίου και ρεύματος θα πρέπει να μάθουν να ζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού το τρίτο τρίμηνο του 2021, το οποίο έφερε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη σε επίπεδα προπανδημίας, αύξηση 3% σε σχέση με το 2020. Άνοδο σε ποσοστό 81% εμφάνισε η επιβατική κίνηση το 2021 σε σχέση με το 2020 σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Εκρηκτική αύξηση κατέγραψαν και οι αυξήσεις τουριστών στην Ελλάδα, καθώς και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για το 11μηνο του 2021, συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2020, όπως δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι αφήξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 96,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 114,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 20. Σε σύγκριση, ωστόσο, με την αντίστοιχη περίοδο του 19, οι μεν αφήξεις βρίσκονται στο 47% και οι εισπράξεις στο 59%. Οι εισπράξεις ανήλθαν στα 10,4 δις για τον ελληνικό τουρισμό το 2021. Θετικές προβλέψεις για τη νέα τουριστική σεζόν έκανε ο Πρωθυπουργός από την δική του την πλευρά κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Swing Group. Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 1.401.623,68 ευρώ σε 109 δικαιούχους της κρατικής αρρωγής στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Τα 41 εκατομμύρια ευρώ φθάνουν μέχρι στιγμής οι αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί. Κάλεσμα σε σύσκεψη των παραγωγών από τους Αγροτικούς Συλλόγους Αστερουσίως Αρχανών Ηρακλείου τη Δευτέρα στο ΚΑΠΗ Αρχανών, επιτάπητο στο σύνολο των προβλημάτων που τους απασχολούν, κόστος παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, ζημιές στις καλλιέργειες, δασικοί χάρτες, όπως και θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως ο πρόεδρος του Συλλόγου στα Αστερούσια, Μανώλης Κερκαβάτσος, είπε στον 984.
Στη ΔΕΗ Χανίων συγκεντρώνονται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου οι αγροκτηνοτρόφοι των Χανίων, διεκδικώντας άμεση μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 50% και συνολική μείωση του αγροτικού ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά. Έχουμε τρελή ανταπόκριση της νέας γενιάς στα προγράμματα στήριξης για ένταξή τους στον πρωτογενή τομέα, δηλώνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός την ίδια ώρα. Κεντρική μας πολιτική είναι η ενίσχυση των νέων αγροτών. Θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στα νέα παιδιά για να μπορέσουν να μπουν στον αγροτικό τομέα, τα οποία ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, προσθέτει. Σημείωσε ότι το φετινό πρόγραμμα είναι αυξημένο στα 420 εκατομμύρια ευρώ, με τη δυνατότητα χρηματοδότησης για κάθε αγρότη στις 40.000 ευρώ και 16.000 ευρώ που ήταν από το πρόγραμμα που είχε τρέξει η προηγούμενη κυβέρνηση. Επιπλέον θύμισε ότι για τη στήριξη των νέων που θέλουν να εισέλθουν στην αγροτική οικονομία, πως το ΙΠΑΤ λειτουργεί από φέτος 6 δημόσια ΙΕΚ. Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάσσεται στο ΠΕΠ Κρήτη 14-20 το έργο της προμήθειας εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου. Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει προϋπολογισμό 757.664 ευρώ και θα υλοποιηθεί από το Δήμο Ηρακλείου. Έως τον Απρίλιο θα προκηρυχθεί νέος κύκλος του προγράμματος «Κινούμε ηλεκτρικά» με αυξημένες επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από επιχειρήσεις. Παράλληλα θα προκηρυχθεί ειδικό πρόγραμμα για αντικατάσταση ταξί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Στο Συμβούλιο Επικρατείας προσέφυγε το Ενίο Δίκτυο Συνδεξιούχων και άλλοι τρεις σύλλογοι μέτηση ακύρωσης και αριθμών κατάθεσης 153 κατά της εγκυκλίου Τσακλόγλου που προκαλεί δραματικές περικοπές σε χιλιάδες συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Η εγκύκλιος προβαίνει σε μια ερμηνεία παλιότερου ασφαλιστικού νόμου, υπενθυμίζεται, γνωστού και ως νόμου Κατρούγκαλου, με την οποία θα χορηγείται μόνο μια εθνική σύνταξη για όλους όσους είναι δικαιούχοι εξιδίου δικαιώματος εκ της μεταβίβασης περισσότερων συντάξεων, αναφέρει το NDC. Επίσης σημειώνει, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι λαμβάνουν εξιδίου δικαιώματος και εισπράττουν συντάξεις χειρίας και όσοι παίρνουν αναπηρικές συντάξεις θα χάσουν την εθνική σύνταξη που λάμβαναν ως τώρα. Εκτιμά ότι το μέτρο αυτό επιβαρύνει περίπου 170.000 δικαιούχους με ετήσιο κόστος στα επίπεδα των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης θα επιβαρύνει και όλους τους νέους συνταξιούχους που θα προκύπτουν εφ' εξής και οι οποίοι θα ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Το State Department έδωσε άδεια στη Λιθουανία, τη Λιτωνία και την Εσθονία να στείλουν αμερικανικές κατασκευής πυράβλους και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, δήλωσαν πηγές που έχουν γνώση του θέματος, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Biden εκτιμά ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να εισβάλλει στη γειτονική χώρα. Η υποψία της Ρωσίας ότι η Δύση προετοιμάζει μια πρόκληση στην Ουκρανία επιβεβαιώνεται από την μεταφορά όπλων και εκπαιδευτών από τη Βρετανία, τον Καναδά, την Ουκρανία, δηλώνει από την πλευρά της και η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. 9.84. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του κυπέλου Ελλάδας. Το 0-0 στην Τούμπα έδειξε πως όλα θα κριθούν στο ΆΚΑ. Νίκη για το Βόλο κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0. Την έκπληξη έκανε ο Πανετολικός που προηγήθηκε 2-1 του Ολυμπιακού. Σήμερα 9.30 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Λαμία. Την ήττα από την Επισκοπή με 0-1 γνώρισε ο Ηρόδοτος στο εξαναβολής παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Super League 2. Το σερί του Όφη Ιεράπετρα σταμάτησε ο Παναθηναϊκός Β' αφού το κέρδισε με 3-1 στο εξαναβολής παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Super League 2. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμη από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακενάκης. Καλό μεσημέρι.